Τείχος συνάντησε στην Κρήτη η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να εδραιώσει το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Καλός φοιτητός! Αμόρφωτος λαός! Δάσκαλοι και καθηγητές από όλη την Κρήτη μπλόκαραν το πρωί το σεμινάριο επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων για την αξιολόγηση στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο του Ηρακλείου. Η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή αντιδράει, διότι προωθείται κάτι το οποίο θα μας γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Θα ξεπεράσει αυτή τη μορφή αυταρχισμού ακόμα και τον επιθεωρητή. Οι δάσκαλοι δεν είναι προϊόντα για να τους βάζουν τιμές 75, 85, 95 και να τους οδηγούν στην απόλυση και τη διαθεσιμότητα. Τα σχολεία δεν είναι πορτοκάλια για να τα χωρίζουν σε ποιότητες Α, Β και Γ κατηγορίας. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Μάλιστα, η πίεση της κινητοποίησης ήταν τέτοια που ανάγκασε τους αξιολογητές να αποχωρήσουν. Καμία δήλωση. Καμία δήλωση. Έδωσα εντολή, αναβάλλεται. Είχαμε ακύρωση του σημερινού σεμιναρίου. Θα έχουμε και ανάλογων μορφών κινητοποίηση αργότερα, αν ξανασυμβεί σεμινάριο τέτοιο, διότι ο νόμος συνδέει ευθέως την αξιολόγηση που θα κάνουν οι σύμβουλοι με τον έχουν επιμορφωθεί. Με τη μαζική και συλλογική παρουσία όλων των εκπαιδευτικών της Κρήτης, καταφέραμε να ακυρώσουμε τη σημερινή επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης. Είναι μια πρώτη και σημαντική νίκη του κλάδου μας. Μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου που βρέθηκαν στο Ηράκλειο για την επιμόρφωση σχολικών συμβούλων της πρωτοβάθμιας και υπηρεσιακών παραγόντων ήταν και ο Διευθυντής Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Κώστας Παπαχρήστος, ο οποίος συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης πρότεινε στους εκπαιδευτικούς να μπουν στην αίθουσα και να γίνει ενημέρωση. Όπου η πρότασή τους ήταν να γίνει το σεμινάριο και να υπάρξει μια τοποθέτηση από τους συνδικαλιστικούς φορείς. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς αρνηθήκαμε κάτι τέτοιο και απορώ μάλιστα γιατί εμφανίστηκαν εδώ, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να δημιουργήσουν φασαρία. Διότι οι θέσεις είναι γνωστές και το ξέρανε εκ των προτέρων. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι δεν λένε όχι στην αξιολόγηση, ωστόσο οι διαδικασίες που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας οδηγούν, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, στην ποσοτική και όχι ποιοτική αξιολόγησή τους, ώστε στη συνέχεια να τους οδηγήσουν εύκολα στην πόρτα της εξόδου. Ο κλάδος μας έχει πρόταση για την αξιολόγηση. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να γιγαντώσει το χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στον εκπαιδευτικό κόσμο και στην αδιέξοδη αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να πάρουν το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση πίσω και μία μερίδα, και όπως είδατε κι εσείς, πρόκειται για μία μικρή μερίδα, οι οποίοι επιμένουν να το εφαρμόσουν, να εγκαταλείψουν αυτή την προσπάθειά τους.